Welcome back to the 34th annual ballroom dancing competition. And now, will couple 165 please take the floor? Calimera. Είμαστε η Savoir Vivre Productions. Πριν από 3 χρόνια είχαμε γυρίσει ένα δραματικό παιχνίδι πόκερ, το Savoir Vivre στο πόκερ λεγόταν το βίντεο, το οποίο έδειχνε δύο παίκτες από ευγενική γενιά και δύο παίκτες από αγενή λαχαναγορίτες. Που μάχονταν για χρήματα στο πόκερ. Σήμερα θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος της τριλογίας. Μονάχα σήμερα θα είναι το savoir vivre στο τάβλι, το πώς πρέπει δηλαδή να συμπεριφέρεστε στο τάβλι. Θα ξεκινήσουμε με τον ευγενικό τρόπο παίξηματος. Με τον τρόπο που είναι δύο παίκτες πολύ πολιτισμένοι, πολύ εκπαιδευμένοι στο τάβλι με τρόπους και θα ακολουθήσει ο αγενής τρόπος παίξηματος με τους παίκτες να είναι αγενείς, να φέρονται αγενέστατα παίζοντας μονάχα για την πάρτι τους. Λοιπόν, το παιχνίδι θα ξεκινήσει. Σας παρουσιάζω τον Μιχάλη Ασλάνογλου, εκπρόσωπο του Wing Chun, φοβερό ανταγωνιστή στο τάβλι. Και το παιχνίδι είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Καλή επιτυχία. Ξεκινάμε με τον ευγενικό τρόπο παίξηματος. Σερβιτόρε. Τα καφεδάκια σας παρακαλώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τίποτα. Παρακαλώ, παίξτε. Φυσικά σας. Παρακαλώ, παίξτε. Μπορείς να παίξεις εσείς. Είναι σωστό να ρίξουμε τα ζάρια. 6. Εξάρες. Είστε πολύ τυχερός. Είμαι τυχερός, συνάδελφέ μου. Είμαι τυχερός. Παρακαλώ, μπορείτε να παίξετε. Πεντάρες. Αυτό θα πει τύχη. Ντόρφια. Μπορείτε να βάλετε κι άλλα. Τριάρες. Πω πω. Συγκλονιστικό παιχνίδι. Εξάρες. Ας. Ω. Είναι ελεύθερο το πουλί στην τελευταία θέση. Αλλά θα ρισκάρω. Όχι! Εξάρες. Μου πιάσατε τη μητέρα. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Συγχαρητήρια, συνάδελφε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον άξιο τύπο. Παρακολουθήστε τον ευγενικό τρόπο παίξηματος και τώρα θα παρακολουθήσετε τον αγενή τρόπο παίξηματος από δύο παίκτες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Ας στήσουμε τα βούλια, ρε. Σαν να σου βάλα νεύτη στον κόλο είσαι. Μουνάκι. Αντερμάλα, κατάλαβες κάνω ρόπο. Το κολοτριπιδάκι θα γίνει τόσο. Ρε! Σκαφέλες, ρε! Μια χρόνια κακομύρια να θυμάσαι ηλίθιες. Μπράβο στη γυναίκα σου, ρε. Τα μαζιέ. Αντεγάμι. Ρε τρόπα. Αντεγάμι και σε πέζω. Τι παίζει. Ο Μάστορας. Έλα. Το μουνί που σε ξεγλίστραγε. Θα σε γαμίσω, το λέω. Κάνε και μικτσούν, ρε, ακούς. Κάνε και μικτσούν το μουνάκι. Μαλάκα. Εξάρεις. Τι θα θέλεις, ρε. Το χαβλί μου. Μπροκά. Το χαβλί μου. Μπροκά. Ασάχια.
Τι να κάνεις ρε μαλάκα, με τέτοια μούρια κακομύρια. Μάθε παίζει βλάκα, μάθε παίζει βλάκα. Τρεις. Τη θυμάσαι την προχειά τη θεσινή, ε! Τη θυμάσαι την προχειά τη θεσινή, μαλάκα! Τι με είσαι κακομύρια! Φτάσε! Πιο όμορφα! Το καβλί μου θα ρουφήξω τέλος. Και όπως έχω ξαναπεί και ξαναδηλώνω και θα δηλώνω από μπρος είσαι Μαρθένα και από πίσω πιάνουν τρένα. Δεν το μαντήσεις ρε μάλα. Παρακολουθήστε! Κάτσε μωρέ μαλάκα! Παρακάτσε μωρέ μαλάκα! Κάτσε μωρέ μαλάκα! Κάτσε μωρέ μαλάκα! Παρακολουθήστε! Κάτσε μωρέ γαμώ το Χριστό! Κάτσε ρε μαλάκα, κάτσε! Κάτσε ρε μαλάκα! Κάτσε ρε μαλάκα, μην σκάνεις λίτσα! Πάντα πάω κι εσύ ρε μαλάκα! Πάντα πάω ρε μαλάκα! Στο πούσε το κολόγανο! Μα κάτσε ρε μαλάκα, έλα ξεκόλα! Έχεις κάνει την κουρτίνα μου μηνύρα μα! Κάτσε, σταμάτασε! Σταμάτασε μετά ρε μαλάκα! Πάτα πάω εσύ! Δεν έκανα σαν την κλαμμένη πουτάνα! Ήτανε... Μπρόκα! Το Σαββουάρ Βίβου στο τάβλι. Παρακολουθήστε και τον Ευγενικό και τον Αγενή Τρόπο. Τι αυτά που τρέχουν εδώ ρε. Παίξηματος. Τραχίσια. Κάτσε μην ρίξε άλλο. Κάτσε. Να τελειώσω να κάνω το outro. Ήταν ο Ευγενικός Τρόπος παίξηματος. Μα θα σταματήσω μαλάκα. Με είσαι κάνει μουνή καλλιγραφία να πούμε. Περιμένουμε να σας δούμε και στο τρίτο μέρος της τριλογίας που θα είναι το Savoir Vivre, αλλά δεν θα σας πούμε σε τι αντικείμενο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καρδιά σου σε μένα μη την κλείσεις. Σε φίλησα, με φίλησες. Και θα ακολουθήσει. Μα γιατί είναι άστοα.